Την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε στην οδό Φλέμινγκ. Κάνα δύο μέρες εκεί θα έχουμε εργασίες. Στην οδό Φλέμινγκ είναι ένα δύσκολο κομμάτι δύσβατο αυτή τη στιγμή. Και μετά έχουμε ένα τμήμα ακόμη στο χωριό Κάτω Καμήλα. Ένα τμήμα. Σε αυτό το έργο. Στο άλλο έργο θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις, πιστεύω, όχι την επόμενη, αλλά την μεθεπόμενη εβδομάδα. Μιλάω για τις υγείες. Ναι. Το έχω πει ότι θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Η προθεσμία του εργολάβου είναι μέχρι το Σεπτέμβρη. Ό,τι υπάρχει όμως έτοιμο, εμείς άμεσα θα αρχίσουμε να το. Στο κέντρο της πόλης, η Πολύπαθη Βασιλέως Βασιλείου. Στο κέντρο της πόλης, η Πολύπαθη Βασιλέως Βασιλείου, μάλλον πρέπει να σκαφτεί. Να δούμε για ποιον λόγο είναι πολύπαθη και μετά να τη στρώσουμε. Γιατί όπως και εσείς παρατηρείτε, διαχρονικά συνεχώς ασφαλτοστρώνεται και συνεχώς παθαίνει καθίζηση. Πρέπει να δούμε ή αν είναι από κάποιο δίκτυο ή ποιος είναι ο λόγος τέλος πάντων που παθαίνει αυτό το πρόβλημα. Το κακό είναι ότι προηγουμένως μου έφερε η υπηρεσία, το κακό ή το καλό τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Και υπέγραψα πάλι σε πάρα πολλούς δρόμους άδεια. Για να περάσει τώρα η τηλεθέρμανση, για να περάσει. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που για ένα αρκετά χρονικό διάστημα πιστεύω ότι θα το έχουμε. Γι' αυτό και σας έχω πει και εγώ ότι ίσως έχω προτείνει κάποια στιγμή να σταματήσει η ασφαλτόστρωση μέσα στην πόλη, να ολοκληρωθούν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα έργα κοινής ωφέλειας που είναι να γίνουν και μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε ασφαλτοστρώση μέσα στην πόλη. Βεβαίως αυτό δημιουργεί μια δυσκολία γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μέσα στην πόλη κινούνται πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν είναι εύκολο να αφήνεις δρόμους σε πολύ κακή κατάσταση.